coach όταν ένα παιχνίδι για την πρόκριση στο Final Four σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή την ηλικία κρίνεται στα πέναλτι, αποδίδει δικαιοσύνη? Σίγουρα δεν αποδίδει δικαιοσύνη. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την ΕΠΣ Πιερίας για τη φιλοξενία που ήταν άψογη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Πιερίας για την πρόκριση. Νομίζω ότι σήμερα από τη μια μεριά κέρδισε το ποδόσφαιρο, γιατί παίξαν δύο πολύ καλές ομάδες που πήγε το παιχνίδι στα πέναλτι και φτάσαμε στο 11ο πέναλτι να κριθεί η πρόκριση. Αλλά απ' την άλλη είναι λυπηρό αυτά τα παιδιά, γιατί παίξαν δύο πολύ καλές ομάδες με παίχτες τεχνίτες και επιθετικές ομάδες. Λυπηρό να παίζουν σε αυτό εδώ το γήπεδο. Είναι τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδος. Το πρωτάθλημα γίνεται την προεπιλογή για τις εθνικές και τα παιδιά αυτά πρέπει να τα προστατεύουμε και όχι να τα βάζουμε να παίζουμε εδώ. Για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προσαρμοστούμε σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος είναι ακατάλληλος για ποδόσφαιρο. Και θεωρώ ότι η πρόκριση κρίθηκε καθαρά στα πέναλτι, λόγω του ότι δύο παιδιά που μπήκανε να παίξουν αλλαγή τραυματιστήκανε λόγω του γηπέδου. Αναγκαστήκανε να σουτάρουν πηγαίνοντας στη βούλα κουτσένοντας και αυτά τα δύο παιδιά χάσαν τον πέναλτι. Και αυτό επηρέασε πάρα πολύ το τελικό αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι είχα αφήσει τα δύο παιδιά αυτά στο τέλος γιατί ήταν τραυματίες. Σούταρε πρώτα ο τερματοφύλακάς μας και μετά σούταραν αυτά τα δύο παιδιά. Είμαστε αναχωρημένοι, πιστεύω ότι αξίζαμε, έχουμε καλή ομάδα. Ήρθαμε εδώ με πάρα πολλά αγωνιστικά προβλήματα της τελευταίας στιγμής με παίχτες που είναι για μας πολύτιμοι. Παλέψαμε τα παιδιά όσο μπορούν, συγχαρητήρια σε όλους, δώσαν όλους την ψυχή. Παίξαμε για άλλη μια φορά εκτός έδρας, που είναι περίεργο αυτό, γιατί εμείς βγήκαμε πρώτοι στον ομιλό μας, έπρεπε να είχαμε πλεονέκτημα, ενώ η Πιερία βγήκε δεύτερη και έπαιξε στην έδρα της. Δηλαδή ένα μπέρδεμα το οποίο πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται να μην έχουμε πλεονέκτημα αφού βγήκαμε πρώτοι και να παίζουν τώρα κάποιοι, γιατί και άλλες ομάδες που είχαν βγει δεύτεροι παίξαν σαν γηπεδούχοι. Εμείς τώρα όλα τα παιχνίδια τα παίζαμε εκτός έδρας. Εντάξει, τι να πω. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στα παιδιά και καλή συνέχεια στην ΕΠΣ Πιερίας. Coach, πώς μπορείτε να διαχειριστείτε την ψυχολογία αυτών των παιδιών σε αυτή την ηλικία? Εντάξει, τα παιδιά πρέπει να μάθουν. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο χαρές, είναι και λύπες. Αυτές οι εμπειρίες, οι δυσάρεστες, πρέπει να τα δυναμώνουν, να είναι πιο προσεκτικοί την άλλη φορά, να είναι πιο αποφασιστικοί όταν φτάνει η ομάδα τους σε αυτή τη διαδικασία που κρίνονται όλα, και να έχουν κέρδη από αυτή τη διαδικασία. Πάντως είναι, εδώ βλέπεις ποδοσφαιριστές αξίας και επίπεδου παγκοσμίου και χάνουν πέναλτι, όχι αυτά τα παιδιά. Αλίμονο σε κάθε περίπτωση. Θέλω να σας ρωτήσω, ο μέσος όρος του επίπεδου της ομάδας που έχετε και προπονείτε στην ΕΠΣ Χανίων είναι μεγαλύτερος από το επίπεδο και τον αντίστοιχο μέσο όρο ποιότητας των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων αλλά και των ομάδων που αγωνίζονται σε επαγγελματικές κατηγορίες στο νομό Χανίων αλλά και ευρύτερα στην Κρήτη? Υψηλότερο το επίπεδο των παιδιών που έχετε σήμερα από αυτό που υπάρχει ως μέσος όρος στην ποιότητα στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα στα Χανιά και στην Κρήτη αλλά και σε επαγγελματικές κατηγορίες? Είναι καλύτερη αυτή η φουρνιά από τους φεριστών που έχετε σήμερα στα χέρια σας? Σίγουρα είναι μια φουρνιά πάρα πολύ καλή. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την ομάδα μας ήταν, από την αρχή μας βοήθησε πάρα πολύ, ότι αυτά τα παιδιά αγωνίζονται στο αλφα τοπικό, στο αντρικό. Τα περισσότερα παιδιά, δηλαδή το 90% αγωνίζεται στο αντρικό. Και στην αλφα κατηγορία μάλιστα. Και στην αλφα κατηγορία, κάτι που τα έχει δυναμώσει, έχουν ψηθεί με πολύ δύσκολους αντιπάλους. Όταν παίζουμε με παιδιά που αντίπαλοι που είναι 30 χρονών και έχουν παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες, αυτό ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δυστυχώς διάφοροι παράγοντες μας στάσαν στο σημείο αυτό να αποκλειστούμε. Εντάξει, τι να κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται, το ποδόσφαιρο συνεχίζεται, δεν είναι τα πάντα στη ζωή μας το ποδόσφαιρο, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που είναι πιο σημαντικά. Προχωράμε και πάμε για την επόμενη. Το σημαντικό είναι ότι για άλλη μια χρονιά διατηρούμαστε σε υψηλό επίπεδο. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε κάνει μεγάλα άλματα. Έχουμε πάρει αυτό το πανελλήνιο στα πέναλτι πριν 4-5 χρόνια. Πήραμε την τρίτη θέση πριν 2 χρόνια. Τώρα φτάσαμε στους 8. Με λίγη τύχη θα μπορούσαμε να φτάσουμε και πιο πάνω. Εντάξει. Είναι ενδεικτικό αυτό για την ποιότητα και το επίπεδο του ποδοσφαίρου στα Χανιά? Δηλαδή, βλέπετε ότι τα επόμενα χρόνια, υπάρχει τα τελευταία χρόνια σε επαγγελματικές κατηγορίες μια
πτώση των ομάδων που αγωνίζονται σε υψηλότερο επίπεδο. Νιώθετε ότι μπορεί αυτό να αποτελέσει εχέγγυο για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις? Κοίταξε, αυτά τα παιδιά σίγουρα μπορούν να παίξουν σε πιο υψηλό επίπεδο. Αρκεί να δουλευτούν, να πάνε σε πιο μεγάλες ομάδες. Αυτή τη στιγμή στα Χανιά, εμείς η ομάδα που έχουμε επαγγελματική κάνει πρωταθλητισμό για να βγει στην Α' Εθνική. Σίγουρα δεν μπορεί να στηριχθεί σε τέτοια παιδιά. Θα μπορούσαν να αποκτηθούν πάρα πολλά παιδιά από αυτά. Για να αποτελέσουν για το μέλλον τον κορμό της ομάδας με παίχτες ντόπιους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το επίπεδο από ηλικία 16, που είμαστε τώρα εδώ πέρα, 15-16 χρονών, εσείς θα τους προτρέπατε να επιλέξουν το εξωτερικό? Τι γίνεται στο μεσοδιάστημα μέχρι το να επιλεγούν από μια αντρική ομάδα, η οποία όμως να αγωνίζεται σε υψηλή κατηγορία, σούπερ και πάνω? Εμένα η συμβολή που θα έδινα στα παιδιά είναι να παίξουν σε κατηγορία παραπάνω, δηλαδή να πάνε σκαλί-σκαλί, να παίξουν στη Γάμα Εθνική. Σίγουρα κάποια στιγμή δεν είναι τόσο καλό ότι όπως παλιά έπρεπε υποχρεωτικά να παίζουν κάποιοι μικροί. Mm-hmm. Αυτό τώρα δεν υπάρχει αυτό το αβαντάζ για τους μικρούς. Σίγουρα άμα αξίζει κάποιος μικρός, τον βάζουν οι προπονητές. Αλλά εμένα πρέπει να πηγαίνουν τα πράγματα με τη σωστή σειρά. Δηλαδή να πάνε στη Γάμα Εθνική, και από τη Γάμα Εθνική που θα ψηθούν ακόμα περισσότερο, άμα έχουν την ικανότητα και την αξία που χρειάζεται και βάλουν και τη δουλειά που χρειάζεται, να πάνε από εκεί και πέρα σε πιο υψηλό. Βήμα-βήμα δηλαδή. Βήμα-βήμα, ναι, βήμα-βήμα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ προτιμώ εθνικές κατηγορίες, δηλαδή Γ mm-hmm. και μετά σε Β, από K19, K18, K20 ομάδων μέχρι και Α'Εθνικής. Το δικό σας το μέλλον κλείνοντας και η δική σας παρουσία στον πάγκο της K16. Εντάξει, εγώ είμαι πολλά χρόνια προπονητής, είμαι κοντά στα τελειώματά μου. Έχω και ομάδα στο πρωτάθλημα των Χανίων, έχω και τη μειχτή τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μ' αρέσει αυτό που κάνω, γιατί ασχολούμαι με τα παιδιά του τόπου μου, τα ταλέντα του τόπου μου, και θέλω να τα βοηθάω και να τους δίνω τις εμπειρίες που έχω και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Να τα συμβουλεύω όπως πρέπει, να τα δουλεύω όπως πρέπει, ώστε να κάνουν σωστά βήματα και σαν ποδοσφαιριστές και σαν άνθρωποι. Και εντάξει, κάποια στιγμή και εγώ είμαι πολλά χρόνια προπονητής. Δεν το είπα γι' αυτό απέναντι. Yeah, είμαι 23 χρόνια προπονητής, κάποια στιγμή και εγώ θα σταματήσω τώρα και θέλω να έχω αφήσει κάτι, γιατί δεν το κρύβω ότι τα πρωταθλήματα, τα κύπελλα αυτά ξεχνιούνται. Η χαρά η μεγαλύτερη είναι ότι να βλέπεις ένα παιδί που το έχεις βοηθήσει να πάει σε υψηλό επίπεδο και να χαίρεσαι όσο το βλέπεις και να λες ότι έβαλα και εγώ ένα λιθαράκι σε αυτό το παιδί να πάει παραπάνω. Είναι μεγαλύτερη χαρά από ένα πρωτάθλημα και από ένα κύπελλο. Πιστέψτε με. Ιστερόγραφο, τελευταία ερώτηση πραγματικά. Σε ποιο πέναλτι πιστέψατε πραγματικά ότι θα πάρετε την πρόκριση? Πίστεψα στον πέναλτι που σούταρε ο τερματοφύλακάς μας, γιατί είχε απεκρούσει και πριν το πέναλτι. Το προηγούμενο, ναι, είχε καλή ψυχολογία, ναι, ναι. Και είχε καλά πόδια και πίστευα θα το βάλει. Αλλά γενικά είμαστε λίγο άτυχοι, γιατί μας δόθηκε το πλεονέκτημα δύο φορές, το χάσαμε με τους τραυματίες παίχτες. Αλλά είμαστε και λίγο άτυχοι, γιατί μας πήγε στο δοκάρι το τερματοφύλακα, ενώ δύο φορές χτύπησε στο δοκάρι του αντιπάλου και πήγε μέσα μετά. Coach, ευχηθώ τα καλύτερα σε εσάς και στην ομάδα σας. Χάρηκα πολύ για την συνέντευξη και σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.